Καλησπέρα κυρία Ριτζού. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές. Είναι μαζί μας η πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Θέλω το σχόλιο σας για αυτή τη λύση η οποία βρέθηκε με τους φαντάρους και με τους πυροσβέστες για την κάλυψη των κενών του ΕΚΑΒ. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ένα πράγμα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον κύριο Μητσοτάκη, ότι έχουν μία συνέπεια. Δηλαδή αυτό που πρόκειται, δεν ξέρω αν έχει ήδη εκδοθεί η τάξη νομοθετικού περιεχομένου. Μέσα στην ημέρα την αναμένουμε. Μέσα στην ημέρα την αναμένουμε. Το είχε εξαγγείλει και προεκλογικά. Σας θυμίζω ότι είχε δηλώσει ότι θα κοπεί ο γόρδιος δεσμός με το ΕΚΑΒ σε ό,τι αφορά την σύνθεση των πληρωμάτων. Τώρα να μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο για αυτά τα μικρά πληρώματα, καταρχήν πριν πούμε και στην ουσία του θέματος που είναι πολύ σοβαρό. Γιατί δεν υποθηκεύεται εδώ η ζωή και η υγεία μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει ότι θα αξιοποιήσει με πυροσβέστες και μάλιστα σε μία περίοδο που είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και ελλείψης στο πυροσβεστικό σώμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι τεράστιες. Χιλιάδες, μιλάνε για χιλιάδες και ένα. Χιλιάδες για τραγικές ελλείψεις και σε μόνιμο προσωπικό, αλλά και σε μέσα, γιατί είπε ότι θα αξιοποιήσει τα μέσα, δηλαδή μπορεί να μην αναφέρεται μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό, δεν ξέρω, μπορεί να αναφέρεται και σε καναντέρ. Δεν είναι αστείο. Το δεύτερο, σαν σχόλιο και σαν τίτλο, είναι ότι πρόκειται για μια εμβαλωματική και επικίνδυνη λύση που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της πολιτικής των περικοπών των κρατικών δαπανών για την υγεία και τη ζωή μας, γιατί θεωρούν ότι κοστίζουν. Και δεν είναι προσωρινή, γιατί αυτό ισχυρίστηκε. Γιατί και αυτό που έχει δηλώσει πάλι προεκλογικά και που θα το εφαρμόσει, δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε ότι θα το εφαρμόσει, τι έχει εξαγγείλει προεκλογικά για το ΕΚΑΒ, για το σύστημα δηλαδή, γιατί γι' αυτό πρέπει να μιλάμε της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Ότι επειδή του κοστίζει φθηνότερα στο κράτος, θα μισθώσει ιδιωτικά ένα αέρια μέσα, αυτό θα κάνει, δηλαδή θα πάρει τα χρήματα τα δικά σας, τα δικά μου, του ελληνικού λαού, για να μισθώσει επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αυτό έχει πει ότι θα κάνει, και κάποιες από τις 10.000 σε βάθος τετραετίας που έχει υποσχεθεί προσλήψεις στον χώρο της υγείας, θα κάνει κάποιες από αυτές τις προσλήψεις, θα είναι και προσλήψεις του ΕΚΑΒ που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν. Γιατί αν δεχτούμε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι κάθε ένας από εμάς, είτε είμαστε στο νησί, είτε είμαστε στη θάλασσα, είτε είμαστε στο βουνό, είτε είμαστε στην πόλη, είτε είμαστε στο χωριό, είτε είμαστε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, είτε στην περιφέρεια, δικαιούται, αν αντιμετωπίσει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ένα τροχαίο, ένα εργατικό ατύχημα, ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να έχει πρόσβαση σε ένα επαρκέ σύστημα αντιμετώπιση ολοκληρωμένο. Γιατί δεν είναι μόνο η γρήγορη μεταφορά, είναι και η κατάλληλη βοήθεια, η ιατρική βοήθεια, και όχι μόνο που θα το παρασχεθεί και πριν, εκεί δηλαδή που θα του συμβεί το τροχαίο, το έμφραγμα, το εγκεφαλικό, οποιοδήποτε άλλο γεγονός απειλητικό για τη σωματική του ακαιρεότητα, για την υγεία και τη ζωή του, στον τόπο που θα του συμβεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο. Σε αυτά δεν έχει πει τίποτα. Δεν υπάρχει σχέδιο ούτε για την οργάνωση και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, την επάρκεια σε μέσα, επίγεια, πλωτά, εναέρια και τη στελέχωσή τους με το αναγκαίο προσωπικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, τους διασώστες. Και αυτά δεν έχουμε ακούσει τίποτα και δεν πρόκειται να ακούσουμε. Γιατί μπαίνουν και αυτά στη λογική του κόστους όφελη. Πείτε μου κάτι, κυρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεδομένου ότι σήμερα λοιπόν έχουμε αυτή την κίνηση, πρώτη πράξη της κυβέρνησης λοιπόν είναι αυτή, σε συνθήκες που διάβαζα στις ανακοινώσεις των εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ, της ταξικής αγωνιστικής εισπύρωσης, ότι έχεις συνταξιοδοτήσεις 450 μέσα στην τριετία, και την ίδια ώρα προσλήψεις μόνιμων διασωστών 46.
Έφυγαν δηλαδή 450 και πήραν 46. Ακριβώς. Όταν αυτή είναι η κατάσταση και επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να πασαληφθεί το θέμα του ΕΚΑΒ, σε τι σκέψη σας βάζει συνολικά για τον τρόπο αντιμετώπισης των χρόνιων δηλωμένων προσδιορισμένων επακριβώς προβλημάτων και κενών στο ΕΣΥ συνολικά? Μα σε καμία περίπτωση, σας είπα, οι προεκλογικές εξαγγελίες, γι' αυτό λέω ότι είναι συνεπείς, βέβαια και των άλλων κομμάτων, για να λέμε εδώ την αλήθεια, που διεκδικούσαν να κυβερνήσουν, ήταν 10.000 προσλήψεις σε βάθος τετραετία. Αυτές δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε καν τις συνταξιοδοτήσεις και τις αποχωρήσεις από το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό είναι ένα προανάκρουσμα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αμέσως επόμενη μέρα. Θα έχουμε δηλαδή μια εκρηκτική επιδείνωση της κατάστασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, ακόμα πιο ακριβές υπηρεσίες υγείας για το λαό, ακόμα πιο υποβαθμισμένες, στοιχειώδεις, και μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή μας. Και να σας πω τώρα, υπάρχει και μια αντίφαση, γιατί συζητάμε και ένα θέμα, ας το πούμε πιο εξειδικευμένο. Και επειδή ειλικρινά το λέω, δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα θα πάει στο νοσοκομείο. Να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα κέντρα υγείας και τα ίδια τα νοσοκομεία που θα υποδεχτούν το επίγον περιστατικό. Να πούμε ότι βάζουν συναδέλφους άσχετων ειδικοτήτων, ενδοκρινολόγους, ακόμα και εμένα που είμαι ψυχίατρος, μπορεί να με καλέσουν να το κάνω, ή ανειδίκευτους συναδέλφους που δεν έχουν ειδικότητα αγροτικούς γιατρούς, να διακομίσουν βαραίους πάσχοντες διασωληνωμένους που δεν μπορούν, δεν έχουν την αναγκαία εκπαίδευση να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ασθενού. Και την ίδια στιγμή, το ίδιο το κράτος, για να δείτε την αντίφαση, αλλά και επιστημονικά, έχουμε πριν από λίγα χρόνια την εξειδίκευση, την θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης στην επίγουσα ιατρική. Που σημαίνει ότι αναγνωρίζεται, θεωρητικά αναγνωρίζεται, η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση, για την ικανοποίηση των αναγκών στο επίπεδο αυτό που συζητάμε, της προνοσοκομιακής επίγουσας περίθαλψης. Να κάτσουμε να δούμε τα στοιχεία. Εντάξει, και έφτασε στο νοσοκομείο. Ποια είναι η τελική έκβαση? Για όλα αυτά δεν λένε τίποτα, και το λέω έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες, για να μας πούνε ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο, το βραχυπρόθεσμο, το μακροπρόθεσμο σχέδιο. Για αυτά δεν λένε τίποτα. Θα μας πούνε αν θα απορροφήσουν το σύνολο των αποφύτων. Εγώ σας λέω, αφήστε τους γιατρούς, αφήστε τους νοσηλευτές, των αποφύτων της σχολής διασωστών του ΕΚΑΒ, εδώ και τώρα, σήμερα, γιατί δεν το κάνουν, για να στελεχώθουν τα ασθενοφόρα. Και ξαναλέω, ασθενοφόρα δεν είναι μόνο τα επίγεια, είναι το σύνολο των μέσων. Δεν μας λένε τίποτα γι' αυτό, δεν έχουν πει ότι θα το κάνουν. Θα μας απασχολήσει επιτέλους, γιατί γίνεται και μια έντονη συζήτηση, και το επιχείρημα είναι ότι ακόμα και αν ήθελε, που δεν θέλει η κυβέρνηση, είναι δηλωμένες οι προθέσεις της προεκλογικά και τώρα, ακόμα και αν ήθελε και προσλάμβανε το σύνολο των γιατρών, των νοσηλευτών κτλ, πάλι δεν θα επαρκούσαν. Ωραία. Θα μας πει ποιο είναι το σχέδιό της για να έχουμε στην Ελλάδα τον αναγκαίο αριθμό διασωστών γιατρών, νοσηλευτών, για να στελεχώσουν σε όλα τα επίπεδα το δημόσιο σύστημα υγείας. Ας πούμε, να αναπτυχθούν τα κέντρα εξειδίκευσης, να στελεχωθούν προσωπικό για να έχουμε τον αναγκαίο αριθμό γιατρών εξειδικευμένων στην επίγουσα ιατρική, να παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και σε προνοσοκομιακό επίπεδο, αλλά και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που μας λένε ότι θα φτιάξουν. Πείτε μου, κυρία Ρετζού, πριν κλείσουμε, πόσα είναι τα κενά σε γιατρούς και προσωπικό, πόσα κενά υπολογίζει η ΟΕΝΓΕ? Κοιτάξτε, με βάση αυτά τα οργανογράμματα, και θυμίζω είναι απαρχαιωμένα οργανογράμματα του 2012 που καταργήθηκαν νοσοκομεία, κλινικές, άρα και αντίστοιχες οργανικές θέσεις χιλιάδες, έχουμε πάνω από 30.000 συνολικά. Πάνω από 30.000. 6.500 περίπου υπολογίζουμε σε γιατρούς. Αλλά εδώ λένε ότι ούτε το ένα προς ένα δεν θα τηρηθεί. Καταλαβαίνετε. Λένε ότι σε βάθος δεν μιλάνε για προσλήψεις γιατρών σε βάθος τετραετίας. Οι 10.000 που έχουν υποσχεθεί αφορούν μη ιατρικό προσωπικό.
Αφήστε που και αυτές θα αφορούν την αλλαγή εργασιακής σχέσης των ήδη υπηρετούντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρία Ρέτζο, ευχαριστώ θερμά. Και γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία αναμονή. Μόνο ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Επειδή απολύονται χιλιάδες συνάδελφοί μας εργαζόμενοι στην καθαριότητα εργολαβική, πρέπει να σημάνει συναγερμός. Και αύριο είναι η πρώτη κινητοποίηση αγωνιστική στο Υπουργείο Υγείας, ακριβώς για να εξασφαλίσουμε ότι κανένας από αυτούς τους συναδέλφους δεν θα πεταχτεί στο δρόμο και δεν θα μείνει χωρίς δουλειά, και έχουν τα πρωτοβάθμια σωματεία για αύριο ανακοινώσει στάση εργασίας και κινητοποίηση 1 η ώρα στο Υπουργείο Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρέτζου.